Συζητήσεις με μαθητές και οργανωμένους γονείς έχει ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής με στόχο τον εξυγχρονισμό της στολής για τη νέα σχολική χρονιά. Το θέμα προέκυψε μετά από σωρία καταγγελιών από γονείς με οικονομικά προβλήματα, τα παιδιά των οποίων αποβλήθηκαν επειδή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στους κώδικες που επιβάλλει η διεύθυνση του κάθε σχολείου. Μέχρι σήμερα, παρά τις επιλογές που είχαν δοθεί σε σχέση με παλαιότερα, η διεύθυνση του κάθε σχολείου είχε τον απόλυτο έλεγχο στο τι αποδέχεται και τι όχι, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνιση των μαθητών. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα. Στο τραπέζι πλέον τίθεται και επιλογή της αθλητικής φόρμας σε χρώματα μπλε και γκρι. Γενικότερα, το θέμα των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, άρα και το θέμα της στολής, είναι θέματα τα οποία μελετάμε τώρα για εξυγχρονισμό, σε συνεννόηση και με τους ίδιους τους μαθητές και με τους γονείς, και ελπίζουμε ότι θα βρούμε και εκεί μια νέα βάση που θα είναι ευρέως αποδεκτή. Για τα συγκεκριμένα περιστατικά διερευνούνται από το Υπουργείο. Παράλληλα, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στο θέμα του φορέα πιστοποίησης ποιότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα καλύπτει τα δημόσια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο συζήτησης στη Βουλή και στόχος είναι η δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος θα διασφαλίζει το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών.